της συγχορδίας αυτού του κομματιού σε Ιουκαλίλη. Πρώτη συγχορδία. Το Ιουκαλίλη είναι οι τέσσερις τελευταίες χορδές της κιθάρας, οι τέσσερις κάτω. Δηλαδή σκέψου σαν να είναι ρε, σολ, σι, μι, αν και δεν είναι αυτές, είναι πιο ψηλά. Αλλά θα δούμε τις χορδίες αναλυτικά. Βάζουμε το δεύτερο δάχτυλο στην πάνω πάνω χορδή, στην τέταρτη δηλαδή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, στο δεύτερο τάστο. Αυτή είναι η πρώτη συγχορδία. Μετά βάζουμε, αφού έχουμε ήδη αυτό εδώ, βάζουμε και το τρίτο δάχτυλο στο δεύτερο τάστο στην τρίτη χορδή στο δεύτερο τάστο και το πρώτο δάχτυλο στο πρώτο τάστο στην δεύτερη χορδή. Είναι σαν λαμινόρε ουσιαστικά. Μετά σηκώνουμε το τρίτο δάχτυλο και έχουμε μόνο αυτά τα δύο. Είναι σαν ντο ματζόρε μισή χωρίς το τρίτο δάχτυλο. Και μετά είναι σαν ρε ματζόρε, δηλαδή πρώτο δάχτυλο στην τρίτη χορδή στο δεύτερο τάστο, τρίτο δάχτυλο στο τρίτο τάστο στην δεύτερη χορδή και δεύτερο δάχτυλο στην κάτω κάτω χορδή, στην πρώτη δηλαδή, στο δεύτερο τάστο. Οπότε και πάει συνέχεια όλο έτσι. Η εισαγωγή, η μελωδία δηλαδή που κάνει στην αρχή είναι αυτή. Ουσιαστικά παίζεις την τελευταία χορδή ανοιχτή, μετά στο τρίτο τάστο και μετά πάλι ανοιχτή και ξανακάνει το ίδιο 0-3-0 και ξανά το ίδιο 0-3-0 και μετά κάνει 2-0 και 3 στη δεύτερη χορδή. Ο ρυθμός που κάνω κάτω, πάνω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω, πάνω και αλλάζω συγχορδία. Αλλάζω, πάνω, πάνω, κάτω, πάνω, αλλάζω, πάνω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω, πάνω. Αυτό είναι όλο το κομμάτι. Μαθήματα κιθάρας για αρχάριους και μαθήματα γιουκαλίλη στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα αμπελόκηπους και επίσης κάνω και online μαθήματα μέσω Skype ή βιντεοκλήσεις στο Facebook. Για χαρά. Κάνε ένα πιο πλάνο, έτσι.